στα άλλα μάτς του κυπέλου τώρα. Την ομάδα του 1998 που είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό στο τελικό του κυπέλου, θύμισε ο Πανιώνιος. Περίπου το ίδιο έργο παίχτηκε και σήμερα. Οι Κιανέριφροι καλύτεροι επικράτησαν τον Πρασίνων με 1-0. Στον επαναληπτικό θα ξεκαθαρίσει υπόθεση πρόκριση για τον Ηρακλή και τα Γιάννενα. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν δύσκολα με 2-1. Στον αγώνα της Ξάνθης με τον Ιωνικό, 3 λεπτά ήταν αρκετά για τους παίκτες της ακριτικής ομάδας να κερδίσουν με 2-0 και να θέσουν τα θεμέλια της πρόκρισης. Το γκολ του Σάσα Γιοβάνοβιτς στο 48ο λεπτό οδήγησε τον Πανιώνιο σε σπουδαία νίκη εναντίον ενός απογοητευτικού Παναθηναϊκού που δεν θύμισε σε τίποτα την ομάδα που ενθουσιάζει με τις εμφανίσεις της σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Οι παίκτες του Δημήτρη Μπαρμπαλιά, που ήταν εμφανώς ανώτεροι, έχασαν και άλλες ευκαιρίες και με κορυφαίο στα τελευταία λεπτά τον Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλο, που στο 86 απέτρεψε την ισοφάριση σε σουτ του Νίκο Λιμπερόπουλου, απέκτησαν έστω και μικρό προβάδισμα έναντι των Πρασίνων για την υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδας. Στο Καφτατζόγλιο στάδιο, ο Ηρακλής προηγήθηκε του ΠΑΣ στο 37 με τον Γκόραν Γκοϊκοβιτς, όμως 3 λεπτά αργότερα η ομάδα της Ηπείρου έφερε το ματς στα ίσα με τον Κάμπος Έλντερ. Το τελικό, ρευστό για τον επαναληπτικό, σκορ 2-1 υπέρ του Γυρεού, διαμόρφωσε με κεφαλιά 14 λεπτά πριν τη λήξη ο Έντερσον Φοφόνκα. Οι φίλαθλοι του Άρη περίμεναν έξω από τα αποδυτήρια τους κιτρίνους και διαμαρτύρηθηκαν στο τέλος έντονα για την παρουσία της ομάδας τους. Το ντέρμπι των δύο αιωνίων της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην έξαρσή του. Το γκολ της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ δίνει το σύνθημα. Φωτοβολή. Εκατοντάδες πλαστικά καθίσματα καταστρέφονται και κάποια πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο, τον οποίο μάταια προσπαθεί να καθαρίσει ο τερματοφύλακας του Άρη Φάνης Κατεργιαννάκης. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς θα καταδικάσει απερίφραστα τη συμπεριφορά μερίδας οπαδών του ΠΑΟΚ. Μπορεί να μας κάνουν κακό στην ομάδα με αυτή τη συμπεριφορά σημερινή και να αλλάξουν όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Το τελικό 1-1 δεν θα γλιτώσει τον προπονητή του Άρη Μπάμπι Τενέ από τις αποδοκιμασίες μετά τη λήξη του ντέρμπι. Την ίδια τύχη θα έχουν και κάποιοι από τους παίκτες του Άρη. Το σκορ σίγουρα δίνει κάποιο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Αλλά για μένα οι λογαριασμοί είναι ανοιχτοί. Την επόμενη μέρα ο απολογισμός είναι θλιβερός. Μετρώνται 900. Και με την ατμόσφαιρα στην ομάδα, καθώς όπως θα δείτε, οι οπαδοί των κιτρινόμαυρων δεν θεωρούν την πορεία της σε πρωτάθλημα και κύπελο επιτυχημένη. Το παιχνίδι Άρη ΠΑΟΚ για το κύπελο στο γήπεδο Χαριλάου έχει τελειώσει και αρκετοί οπαδοί του Άρη, δυσαρεστημένοι από το αποτέλεσμα και την πορεία της ομάδος, αποδοκιμάζουν τον προπονητή Μπάμπι Τενέ. Τενέ, θα κάνεις την κουκάβα με τα γραφές. Άμα δεν κάνεις με τα γραφές, την κυριακή μην τελείς από τα ραντσικά. Όμως ούτε οι ποδοσφαιριστές της ομάδος γλιτώνουν από την οργή των οπαδών. Εκτός όμως από το 1-1 που περιορίζει τις ελπίδες πρόκρισης του Άρη, οι κιτρινόμαυροι αντίκρισαν σήμερα το μεσημέρι και τις καταστροφές που προκάλεσαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στις θύρες 1 και 8 του γηπέδου Χαριλάου. Μετά από 2 ώρες καταλήξαμε στα 690 καθίσματα τελείως σπασμένα και 183 καθίσματα, δηλαδή κατεστραμμένα, πρέπει και αυτά να αλλάχθουν. Η αυτοψία έδειξε πως 900 καθίσματα είναι κατεστραμμένα, εκ των